δεν τα περιφρονούν επειδή πιστεύουν πως αυτά που είπε ο Χριστός είναι ανοησίες. Όχι, ξέρουν και παρεξέρουν ότι δεν είναι ανοησίες. Δεν τα δέχονται γιατί ξέρουν ότι αν τα δεχτούν θα πρέπει να αλλάξουν ζωή. Σήμερα εορτάζομαι τους Αγίους Αναργύρους, τους ιατρούς. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο καλός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν συγχωρούσε μονάχα αμαρτίες, δεν θεράπευε και θεραπεύει μόνο τις ψυχές μας, αλλά και τα σώματα. Θεράπευσε παραλύτους, λεπρούς, τυφλούς, ανέστησε νεκρούς. «Εγώ είμαι η ζωή», είπε. Και η ζωή εξαρτάται και από την υγεία μας. Αυτή η θεραπεία, η σωματική, όχι μόνο η πνευματική, από τον Κύριο, συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ είναι αυτό και έχει ζωή αιώνιον». Πριν λίγες μέρες, διάβασα στις ειδήσεις και θυμήθηκα ότι το είχα ακούσει και εγώ σε μια εκπομπή της τηλεοράσεως του Αρχονταρίκη, στον τότε Αρχιμανδρίτη Πρωτοσύγγελο και τώρα Μητροπολίτη στον Βόλο, μία συνέντευξη μιας μεγάλης ηθοποιού, ευλαβεστάτης, της Άννας Συνοδεινού. Εκείνη λέει, είχα την επάρατη νόσο, καρκίνο. Πήγε σε ένα μεγάλο κέντρο, ειδικό, στο εξωτερικό. Και της δίνουν μόνο 10 μήνες ζωής. Είναι συγκινητικό το πώς το περιγράφει η ίδια. Τότε, λέει, ένας κορυφαίος γιατρός μου είπε, είναι τρομερό το ότι το μαθαίνουμε από ξένους προς την πίστη μας, ενώ θα πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ εμείς οι Ορθόδοξοι. Το φάρμακο το έχετε εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στα χέρια σας, αλλά δεν το υπολογίζετε, λέει ο ξένος. Είναι αυτό που τρώτε και πίνετε από ένα κοινό ποτήριο εκεί που κάνετε την λατρεία σας. Σαν γιατρός έχω δει θαυμαστά πράγματα στους χριστιανούς ασθενείς μου από την χρήση αυτού του φαρμάκου. Όταν επέστρεψα, λέει η γυναίκα, στην Ελλάδα με την ευλογία του πνευματικού μου, τότε ήταν Αρχιμανδρίτης, τώρα είναι Μητροπολίτης ο πνευματικός της, κοινωνούσα τακτικά. Η αρρώστια περιορίστηκε έως ότου εξαφανίστηκε. Δεν μου έδιναν επιστημονικός παρά μόνο 10 μήνες ζωή. Εξαφανίστηκε ο καρκίνος από τη συχνή Θεία Κοινωνία.
Επιστημονικά μου έδιναν μόνο 10 μήνες ζωής και όμως πέρασαν 30 χρόνια και ακόμα ζω. Δόξα τω Θεώ. Έπρεπε να μας ανοίξουν τα μάτια οι ξένοι. Ο Χριστός είναι πάντα ανάμεσά μας. Όπως ήταν τότε, είναι και τώρα. Όπως θεράπευε τότε, θεραπεύει και τώρα. Και όχι μόνο ο Χριστός, γιατί τώρα πια ο Χριστός δεν είναι μόνο εκείνος, είναι εκείνος και εμείς. Είμαστε το σώμα Του. Και βλέπουμε το γεγονός αυτό και στους Αγίους. Όπως γιατρεύε ο Χριστός τους αρρώστους, όπως τους γιατρεύει τώρα με την Θεία Κοινωνία, έτσι τους γιατρεύει και διαμέσου των Αγίων. Γιορτάζουμε τους Αγίους Εναργύρους. Έχω δει απίστευτα πράγματα με τα μάτια μου, από Αγίους και κοιμημένους και ζώντες. Θα αναφέρω ένα, επειδή το έζησα προσωπικά. Είναι ένας μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, Αλέκος Γαλανός. Έχει γράψει ένα θεατρικό συγκλονιστικό. Να το διαβάσετε ή αν μπορείτε στο θέατρο να το δείτε. Τα κόκκινα φανάρια. Αυτό το θεατρικό έγινε διάσημο γιατί το γυρίσανε ταινία, αρκετά πετυχημένη, αλλά το αλλάξανε τόσο πολύ που ο καημένος στενεχωρήθηκε. Για να πιάσει πολύ στον κινηματογράφο το κάνανε από τραγικό, σπαρακτικό και ηρωικό έργο που είναι, το κάνανε μελομακάρονο. Βάλανε ζάχαρες, βάλανε μέσα τραγούδια, βάλανε ένα σωρό αναλυσίες και ο Αλέκος στενεχωρέθηκε τόσο πολύ που τους απαγόρεψε να βάλουν το όνομά του οπουδήποτε, σε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτή την ταινία. Έτσι που μου καταντήσατε, λέει, το έργο μου, το θεατρικό «Τα κόκκινα φανάρια», έτσι όπως το κάνατε, μη τολμήσετε να γράψετε ότι είναι δικό μου έργο. Και πραγματικά δεν αναφέρεται πουθενά. Και μια μέρα ο καλός Αλέκος, ο οποίος είχε μια μητέρα Αγία, μικρασιάτισσα, αρρωσταίνει, καρκίνο. Και όχι σε ένα σημείο του σώματος, με μεταστάσεις παντού. Πηγαίνει στην Αγγλία, του λένε, έχεις 8 μήνες ζωής. Δεν το έβαλε κάτω. Πηγαίνει στην Αμερική. Μου είπε και τα νοσοκομεία στα οποία πήγε. Εκείνοι πιο ρεαλιστές, πιο προσγειωμένοι. Έχεις 6 μήνες ζωής. Έρχεται ως το όρος, με βρίσκει κλαίγοντας. Πάμε, Βερονικονά μου, στον πατέρα Παΐσιο. Πάμε στον πατέρα Παΐσιο. Εγώ προσπαθούσα να του δώσω κουράγιο. Θα πάμε. Τον πατέρα Παΐσιο τον ήξερα χρόνια, δεκαετίες. Πηγαίνουμε στον πατέρα Παΐσιο και αρχίζει ο Αλέκος να κλαίει και να του λέει τον πόνο του. Η πίστη μας δεν είναι λογική. Είναι πάνω από κάθε λογική, πέρα από κάθε λογική. Αυτά που συμβαίνουν λογικά δεν εξηγούνται. Τα ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Όχι επειδή το μυαλό τα καταλαβαίνει, αλλά επειδή τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι η πραγματικότητα. Και αυτό δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτά που είπε ο Χριστός, γιατί αν ήταν ψέματα, αυτοί που τα δεχτήκανε δεν θα γινόντουσαν Άγιοι. Θα ήταν τα μεγάλα κορόιδα της ιστορίας.
γιατί εμπιστευτήκανε έναν ψεύτη. Από τη στιγμή όμως που αυτοί που δώσανε τη ζωή τους στο Χριστό, γιατί πιστέψαν τον Χριστό σαν Θεό και άνθρωπο, μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα σαν αυτά που έκανε ο Πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Εφραίμ της Αριζόνας, όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, από τη στιγμή που το καταφέρανε, επειδή πιστέψαν στον Χριστό, άρα ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Οι Άγιοι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως ο Χριστός είναι ο Θεός. Εάν δεν ήτανε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά που κάνανε. Λέει ο Αλέκος κλαίγοντας το πρόβλημά του, του ρίχνει μια χαϊδευτική σφαλιάρα στη μούρη ο πατήρ Παΐσιος και του λέει: «Πάψε, ρε, τι κάνεις έτσι? Άσε τους γιατρούς να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς εδώ έχουμε δικούς μας γιατρούς. Ο Θεός θα σου παραχωρήσει χρόνια να μετανοήσεις και να σωθείς. Άσε να λένε οι γιατροί ό,τι θέλουν. Θα ζήσεις πολλά χρόνια». Το πίστεψε. Ο Αλέκος δεν το πίστεψε. Βάλαμε μετάνοια, χαιρετήσαμε τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο και φύγαμε. Πέρασαν οι 6 μήνες, δεν πέθανε. Πέρασαν οι 8 μήνες, δεν πέθανε. Πέρασε ένας χρόνος, ζούσε. 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Όταν πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο, ήταν 60 χρονών, κοιμήθηκε 80 χρονών από γεράματα, με την αρρώστια πάντα. Μετά 20 χρόνια. Τι θα πούμε, ότι είναι πίστη? Όχι, δεν είναι πίστη. Το ξέρω ότι είναι η πραγματικότητα, είναι γνώση, είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Το μυαλό δεν το καταλαβαίνει πώς μπορεί να έγινε. Αλλά το ότι έγινε, το ζήσαμε και το ξέρουμε. Να πως ξέρουμε πως ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Να γιατί κοινωνάμε συχνά. Να γιατί τιμάμε τους Αγίους μας. Να γιατί μέχρι σήμερα οι Άγιοι δέχονται τις περισσότερες βρισιές και βλασφημίες παρότι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός έζησε το καιρό εκείνο και μπορείς να τον αμφισβητήσεις και να πεις και πού το ξέρω εγώ, η ιστορία το λέει, και να μην το δεχτείς. Αλλά οι Άγιοι δεν ζήσανε το καιρό εκείνο μόνο, ζούνε και το καιρό ετούτο και τους έχουμε μπροστά μας. Και δεν μπορείς να πεις «δεν υπάρχουν». Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις γεγονότα. Μπορεί να υποκριθείς ότι δεν τα ξέρεις για να ζήσεις όπως ζεις και να μην αλλάξεις τη ζωή σου, αλλά η πραγματικότητα αδιαφορεί για την άποψή μας. Και η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε μέσα σε θαύματα. Το πότε θα φύγει ο καθένας το κανονίζει ο Θεός. Εμείς σαν άνθρωποι θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και από εκεί και πέρα τα αφήνουμε όλα στα χέρια Του. Εκείνος κανονίζει τον άλλον να μην έχει καμία αμαρτία, να είναι υγιέστατος, και τον πατάει ένα αυτοκίνητο και τον θάβουν υγιέστατο, εν πλήρη υγεία, χωρίς καμία αρρώστια. Άλλος τα κανονίζει αυτά. Εμείς σαν άνθρωποι θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Και στον γιατρό θα πηγαίνουμε και στον παπά θα πηγαίνουμε. Έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο, είχε άρρωστη μία καλογριούλα του. Θα παίρνεις τα χάπια που σου έδωσε ο γιατρός. Δεν την έκανε καλά. Θα παίρνεις τα χάπια που σου έδωσε ο γιατρός. Γι' αυτό δίνει εντολή η Αγία Γραφή να τιμάμε τους γιατρούς. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι αν ο Θεός δεν ήθελε την ιατρική επιστήμη, δεν θα έβαζε θεραπευτικές ιδιότητες στα βότανα. Και τα δύο λοιπόν θα κάνουμε. Και στον παπά που μπορεί να μας δώσει την Θεία Κοινωνία θα πάμε,
Και στον Άγιο θα προστρέξουμε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ εμού, και στον γιατρό θα πάμε. Το μυαλό μας να είναι προσγειωμένο. Έτσι θέλει ο καλός Θεός, έτσι γίνεται. Και όσοι τα αγνοούνε, προσέξτε, δεν τα αγνοούνε, δεν αδιαφορούνε, δεν τα περιφρονούνε, επειδή πιστεύουν πως αυτά που είπε ο Χριστός είναι ανοησίες. Όχι, ξέρουν και παρεξέρουν ότι δεν είναι ανοησίες. Δεν τα δέχονται, γιατί ξέρουν ότι αν τα δεχτούν θα πρέπει να αλλάξουν ζωή. Και δεν θέλουν να αλλάξουν ζωή, γι' αυτό κοροϊδεύουν αυτά που είπε ο Χριστός και η Εκκλησία του Χριστού, του Θεού της αγάπης. Τα κοροϊδεύουν για να τα απορρίψουν και να συνεχίσουν την ζωή που ζούνε. Γι' αυτό ακούγοντας και κάποιον πώς μιλάει, ξέρετε και τι ζωή ζει. Εύχομαι λοιπόν ο καλός Θεός διαπρεσβειών των Αγίων Εναργύρων και όλων των Αγίων και πάνω απ' όλα τις υπεραγές δεσποίνης ημών Θεοτόκου να μας ελεήσει και να μας χαρίσει υγεία ψυχής και σώματος. Να εύχεστε.